Καλησπέρα, καλησπέρα. Έκτακτο ανακοινωθέν. Λοιπόν, ε, για να κάνω αυτό το βιντεάκι για να αποφύγω συνεχόμενα σχόλια και ερωτήσεις όσον αφορά ε, το μη ανέβασμα πλέον από εδώ και στο εξής των ραδιοφωνικών εκπομπών του Κωστή στο Ραπτόπουλος TV. Και επειδή σίγουρα θα έρθει κατηγισμό μηνυμάτων και στον Κωστή και, στο, και σε μένα προσωπικά που είμαι διαχειριστής, έτσι επέλεξα να κάνω ένα βιντεάκι, παύλα ανακοινοθέν, για να σας λύσω όλες σας τις απορίες. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, ε, όπου ανεβαίναν οι εκπομπές του Κωστή, οι ραδιοφωνικές στο κανάλι του στο YouTube έρχεται ένα τέλος εποχής, θα λέγαμε σε αυτό. Τουλάχιστον προς το παρόν δεν ξέρω αν κάτι μπορεί να αλλάξει. Ε... Και σίγουρα θα ρωτήσετε τους λόγους τι και πώς και, και γιατί. Λοιπόν, θα τα πάρουμε λίγο με τη σειρά και θα φτάσουμε στην ουσία. Καταρχήν θα ξεκαθαρίσω ότι δικαίωμα του κάθε μέσου, είναι να διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα που έχει κατά το, κατά το δοκούν, όπως θέλει, όπως επιλέγει. Έτσι, είναι απόλυτα, είναι αποδεκτό, εφόσον μια τέτοια απόβαση ε, του συγκεκριμένου μέσου ανακοινώνεται στον κουστή από τη διεύθυνση, να γίνει αποδεκτή, χωρίς σουξουμούξου, χωρίς πολλά, χωρίς, ε, χωρίς τίποτε. Βέβαια θα μου πει κάποιος και εδώ έρχεται τώρα. Έτσι. Άρα λοιπόν ξεκαθαρίζουμε ότι και εγώ προσωπικά και ο Κωστής δεν έχουμε κάτι να επιρρύψουμε κάποια ευθύνη στη διεύθυνση και η διοκτησία του σταθμού του Μετρόπολης. Και συγκεκριμένα στον Παύλο τον Ανδρώνη. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Ε, πάμε όμως να δούμε λίγο πώς ως εδώ. Και στην ουσία πρέπει να βρούμε τον υπεύθυνο ή του υπεύθυνου. Εγώ προσωπικά η γνώμη μου είναι ότι υπήρχε μια σχέση win-win, δηλαδή ο Κοστή είχε κάποιο όφελο με το ανέβασμα των ραδιοφωνικών εκπομπών στο YouTube. Μια μερίδα κόσμου που δεν μπορούσε να ακούσει απευθεία ε, άκουγε, και θεωρώ ότι ήταν win-win διότι και ο σταθμό διαφημιζότανε όπω και οι χορηγοί του σταθμού οι αναφορέ των χορηγών των του σταθμού ακουγόταν σε ένα πολύ μεγάλο κοινό και σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν ήταν μια σχέση θεωρώ αμφίδρομη. Έτσι, με κοινό όφελος. Και ο Κωστής είχε ένα όφελος από το κανάλι του, αλλά και ο σταθμός είχε μια προβολή μέσα από το πολύ δυνατό κανάλι του Κωστή, στο YouTube, σε όλη την Ελλάδα μάλιστα. Και εκεί διαφημίζονταν ακόμα και οι η οι χορηγοί των αναφορών που γίνονταν. Ξεκαθαρίζω, όχι στα διαλύματα, των αναφορών που, ήταν, που είναι και οι πιο σημαντικοί, όπω γνωρίζω κι εγώ ε, από την ενασχόλησή μου με τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Ε, χάρη δεν έκανε κανένα σε κανέναν. Κατά τη δική μου γνώμη. Τώρα δύο πράγματα για το ιστορικό των πραγμάτων για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται και τι παίχτηκε. Τι εικάζω, που όπως λέει και ο Κωστής έχω ενδείξεις οι οποίες είναι εκπληκτικές αποδείξεις. Γιατί αν δεν πέσει ρουφιανιλίκη δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Προφανώς ο κύριος Παύλος δεν ασχολείται με το YouTube. Δεν έχει ιδιαίτερη... Και όταν ανέλαβαν και το κανάλι του Κωστή όταν εμείς ε, είχαμε χωρίσει τα τσανάκια μας... Δεν θέλησε να ασχοληθεί. Το άφησε το κανάλι και ο Όμιλος και έγιναν μια σειρά πραγμάτων και ξανά ε, ανέλαβα εγώ το, τη διαχείριση. Είναι αδύνατον, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο, ο κύριος Παύλος να έχει ασχοληθεί ενεργά με αυτή την ιστορία χωρίς κάποιοι καλοθελητές να οδήγησαν τα πράγματα εκεί. Και εξηγούμε. Είχα πει και σε ένα άλλο live, όταν ανέβασα επίτηδες Ξέρω ότι ήτανε και παράτυπα. Ε, ήθελα να εμφανίσω το Ρουφιάνο. Όταν πήγε ο Καστοριανός στο ραδιόφωνο και ο Τάσος ο Τρέγιας και έπαιξα εγώ την εκπομπή live από το Μαρμήτα Sports το είπα και το παραδέχτηκα κιόλας και απολογήθηκα γι' αυτό έπαιξα μόνο και μόνο ζωντανά την εκπομπή εκείνη την ώρα από το YouTube για να φανερώσω σε όλη την Ελλάδα που μας βλέπει και στον Κωστή το Ραπτόπουλο και σε όλους τους ενδιαφερούμενους, τον Ρουφιάνο. Ε, και γιατί έγινε αυτό. Στη μία περίπτωση, ο Τάσος Σωτρέγιας του ανακοινώθηκε ότι πρέπει να φύγει στο μισάωρο, ενώ η εκπομπή έπεσε ζωντανά από το Marmita Sports, με δικαιολογίες αστείες, γνωρίζετε όλο το ιστορικό. Προφανώς, ούτε ο Γιώργος Ομπούζος, ούτε ο Παύλος Ανδρώνης ήταν ζωντανά στο YouTube και βλέπανε. Έτσι. Κάποιο άλλο είναι ο καλοθελητή, τον οποίο φυσικά τον ξέρετε όλοι. Και στη δεύτερη περίπτωση, με τον Καστοριανό, που ενώ έπαιζε live εκπομπή, τηλεφώνησε ο Παύλο ο στον Κωστή τον Ραπτόπουλο και του είπε να κοπεί η εκπομπή από το live στο Marmita Σπορτς Προφανώ και δεν. Ε, έβλεπε μαρμίτα εκείνη την ώρα ο κύριος Παύλος κάποιος του έκανε το τηλεφώνημα έτσι, ο καταδότης, ο γνωστός καταδότης του σταθμού. Ε, αυτό έχει πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Είναι κάτι το οποίο εγώ το περίμενα. Θεωρώ ότι ήταν θέμα χρόνου να γίνει αυτό. Γιατί το δικαιολογητικό, ας πούμε μια μορφή δικαιολογίας που κοινοποιήθηκε στον Κωστή, γιατί πρέπει να σταματήσει να ανεβαίνουν οι ραδιοφωνικές εκπομπές, ήταν ότι αν ο καθένα κάνει κανάλι στο YouTube ή αυτοί που έχουν κανάλια στο YouTube ε, θέλει να κοινοποιεί τι εκπομπέ, τι θα γίνουμε εδώ πέρα. Ναι, δεκτό και κατανοητό. Αυτή τη στιγμή από το Μετρόπολη, ποιο άραγε έχει κανάλι στο YouTube και θα είχε την, ε, την επιθυμία, την Παύλα, απέτηση, Παύλα, πως θέλετε, πάρτε το να ανεβάσει και αυτό ραδιοφωνικέ εκπομπέ. Μάλλον ο 4% της απογευματινής ζώνης. Νομίζω ότι είναι ένα καλό μάθημα αυτό. Για να καταλάβουν και πιστεύω να καταλάβει και ο κοστίς τι ανθρώπους έχει κοντά του. Ε, είναι έχουν γίνει γεγονότα εδώ και επί σειρά ετών που έχουν προσπαθήσει να τρυπήσουν τον Κωστή Κυρίω στη δική μα συνεργασία. Γιατί έχει ένα συνεργάτη αυτή τη στιγμή ο Κωστή, ο οποίο μπορεί να μιλάει ελεύθερα, να πει ό,τι γουστάρει, ακόμα και να εκφραστεί και κάποιε φορέ και λίγο να ξεπεράσει και τι κόκκινε γραμμέ. Ε... Δεν θα του πει κανένα στο Raptopoulos TV ή στο Marmita Sports ποια είναι τα όρια. Τα όρια τα ορίζει ο ίδιο. Φυσικά εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για να πεις κάτι εντελώ τρελό τέρμα μηνύσιμο, έτσι. Και αυτό προφανώς δεν αρέσει. Όπως δεν αρέσει σε μερικούς αυτή τη στιγμή, οι οποίοι έχουν το 4% το απόγευμα και τους βλέπουν 100 νοματέοι μετά από, ένα, μετά ένα χρόνο και που έχουν κανάλια στο YouTube, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο και κάθε τρόπο για να τρυπήσουν τον κοστή. Και μένα, βασικά εμένα, αλλά κυρίω τον Κωστή, χτυπάνε αυτό. Δεν έχουν καταλάβει. Το μόνο που θα καταφέρουν θα είναι για ακόμα μια φορά να βγει αυτή η προσπάθεια ακόμα πιο δυνατή. Γιατί, θα, γιατί είναι το μόνο σίγουρο ότι το κανάλι του Κωστή θα γεμίσει και θα αξιοποιηθεί με άλλα βίντεο προσωπικά, σχολιασμού επικαιρότητα. Ηδη έχω σκεφτεί το καινούργιο project και ίσω και με κάποιε εκπομπέ επιπλέον. ...post game μετά τα παιχνίδια. Και αυτό πιστεύω ότι μπορεί να βοηθηθεί το κανάλι ακόμα περισσότερο... ...με ατομικό περιεχόμενο που να είναι ίσως και πιο ελκυστικό... ...από ραδιοφωνικές εκπομπές. Ε, το θέμα είναι, ελπίζω, όλοι να ανοίξουν τα μάτια τους... ...να καταλάβουν τι γίνεται. Και όλο τυχαίως αυτό έγινε μετά το Άρης παοκ 2-1... Που ο Κωστή τα είπε χήμα, όπω τα έχει πει χήμα και για τον Άρη, πάρα πολλέ φορέ και για όλε τι ομάδε. Τα έχω σε για τον Μπάουκ, χήμα και τσουβαλάτα. Προφανώ αυτό ήταν μια ιδανική συγκυρία για να πάει ο Ρουφιάνος να βάλει την κουκούλα του, να δείξει ή να πει: Γιατί αυτό και όχι εγώ να μην ανεβάζω τα κανάλια. Γιατί εσύ είναι τίποτα γι' αυτό. Γιατί εσύ χρωστά, χάρη που έχει μικρόφωνο στον ευεργέτη σου. Και τον τριπάς, Γιατί όταν είσαι χωρί αυτόν, τα νούμερα σου είναι 4% στην απογευματινή ζώνη και στο YouTube σε βλέπουν 100 ονοματέοι. Με πενταπλάσιο budget από Μαρμίτα και Ραπτόπουλο TV. Με ακριβέ κάμερε, με σκηνοθέτε, με ηχολήπτε, με editors, με χίλια δυο. Και είσαι ένα μηδενικό. Και επειδή ξέρει ότι δεν μπορεί να γίνει καλύτερο, γιατί δεν σε γουστάρει κανένα και δεν θα σε δει ποτέ κανένα, τι κάνει, πα να χτυπήσει τον, τον, συνεργάτη σου, τον κοστί. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Αυτή η εξέλιξη να οφείλεται σε κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί ο κύριος Ανδρώνης να σηκώθηκε ξαφνικά και να θυμήθηκε Α, το κανάλι του Ραπτόπουλου μετά από 7 χρόνια 8 που ανεβαίνουν οι εκπομπέ. Όταν το Μετρόπολη όταν το δεν έχει κανάλι στο YouTube ενεργό. Εγώ θα το καταλάβαινα αν ξεκινούσε το Μετρόπολη να ανεβάζει στο YouTube τι ραδιοφωνικέ εκπομπέ να βάλουνε πόστα στον Κωστή Να πει, Όπα, μην τι ανεβάζει γιατί ανεβαίνουν στο μέσο. Θα το καταλάβαινα πολύ περισσότερο. Όπω και τώρα, εξακολουθώ και λέω ότι εφόσον είναι επιθυμία. Τη διεύθυνση, διότι αυτή διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα, γίνεται απόλυτα αποδεκτή. Αλλά δυστυχώ, πολλέ φορέ η διεύθυνση έχει πολύ κακού θα λέγαμε συμβουλάτορε γύρω και πολύ κακή επιρροή. Εύχομαι κάποια στιγμή να το καταλάβει η διεύθυνση του σταθμού. Την κακή επιρροή που έχουν κάποιοι. Καταλήγουμε. το κανάλι του Κουστή από εδώ και στο εξή. Θα ανεβαίνουν βιντεάκια καθημερινά σχολιασμού επικαιρότητα. Περισσότερο live εκπομπέ με κυρίω όταν έχει αθλητική κίνηση. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι Όσε φορέ μα έχουν βάλει εμπόδια κάποιοι, γιατί δεν μπορούν οι ίδιοι να γίνουν καλύτεροι, τόσο πιο πολύ θα μα δυναμώνουν. Και αυτό θα γίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για άλλη μια φορά. Λυπούμαστε που δεν μπορούμε για αυτού που θέλανε να ακούνε σε επανάληψη τι εκπομπέ, γιατί ήταν ακόμα και να ευχαριστήσει και αυτόν τον κόσμο, ήταν μια υπηρεσία από εμά. Προ τον κόσμο που δεν είχε τον χρόνο να ακούσει ζωντανά τον Κωσίτο Αραπτόπουλο στο ραδιόφωνο. Δεν είναι δική μα απόφαση, δεν το θελήσαμε. Σεβόμαστε την απόβαση της διεύθυνση και του σταθμού. Αλλά του κουκουλοφόρου θα τους δίνουμε πάντα στον κόσμο. Και τους πραγματικά υπεύθυνου για αυτό που έγινε. Καλή συνέχεια. Τα λέμε σε λίγη ώρα με όλα τα μάτς κυπέλου, όλα τα ντέρμπι. Και το Βόλος ΠΑΟΚ 5, 7,5 ώρα ΑΕΚΑΡΕΣ και 9,5 ώρα Παναθηναϊκός Ολυμπιακό, 12 η ώρα Μπουγάτσα με ζάχαρη, full πρόγραμμα για κάποιου οι οποίοι προτιμούν να κάνουν ταξίδια και κυδρομούλε, μια και το κανάλι του και τα κανάλια του είναι να μην πω Καλή συνέχεια.